Βρισκόμαστε στο ζωολογικό κήπο της Κολονίας στη Γερμανία. Σήμερα θα συναντήσουμε το πιο μεγάλο σώμα πρωτεύων θηλαστικό στον κόσμο, το γορίλα. Ήταν ξαπλωμένος ακριβώς μπροστά μας. Χτύπησα το τζάμι για να τον φωτογραφίσω. Δεν ενοχλήθηκε. Απλά μας έριξε ένα βλέμμα και στη συνέχεια, με αργές κινήσεις, πήγε στο διπλανό χώρο, ακολουθούμενος κατά πόδα από το νεαρό γορίλα, το πειραχτήρι της ομάδας. Είναι το κυρίαρχο αρσενικό, ο αρχηγός της ομάδας. Με την παρουσία του, από ένστικτο, το θηλυκό αλλάζει θέση, προστατεύοντας την αγκαλιά το μωρό της. Τα θηλυκά γεννάνε κάθε 4 χρόνια ένα μικρό, το οποίο φεύγει από την αγκαλιά τους όταν γίνει 3 χρόνων. Στο φυσικό τους περιβάλλον, οι ομάδες έχουν κατά μέσο όρο 15 άτομα. Την ομάδα, στην οποία εκτός από τον αρχηγό δεν υπάρχει άλλο ενήλικο αρσενικό, αποτελούν τα θηλυκά με τα ανήλικα μωρά τους. Οι γορίλες, μαζί με τους ουρακοτάγκους και τους κυμπατζίδες, ανήκουν στη κατηγορία των ανθρωπιδών και είναι βιολογικά οι κοντινότεροι συγγενείς του ανθρώπου. Ζουν στα τροπικά δάση της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Είναι κατά βάση φυτοφάγοι. Τρέφονται με φρούτα, σαρκώδεις βλαστούς και φύλλα. Οι γορίλες είναι εδαφόβιοι, ζουν δηλαδή στο έδαφος. Περπατούν με τα 4 στηριζόμενοι στις αρθρώσεις των δακτύλων των χεριών τους. Εδώ ο αρχηγός τελείωσε την επιθεώρηση και επιστρέφει στην αγαπημένη του θέση. Οι γορίλες είναι φιλήσυχα ζώα. Γίνονται επιθετικά μόνο όταν απειλούνται. Στην περίπτωση αυτή το αρσενικό χτυπάει τις γροθιές στο στήθος με υπόκοφες κραυγές, κάνει επίδειξη δύναμης εκφοβίζοντας τον εχθρό. Εδώ, μετά την αποχώρηση του αρχηγού, η θηλυκιά βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει. Το πειρακτήρι όμως είχε διαφορετική γνώμη. Μετά όμως από την τρυφερή καρπασιά, το πειρακτήρι αντί να ηρεμήσει, αγρίεψε περισσότερο. Τα έβαλε ακόμη και με τον αρχηγό. Ο αρχηγός, βλέποντας ότι παρακολουθούμε το γοριλάκι, μας έκανε ένα νόημα. Ήταν σαν να έλεγε ότι ο μικρός δεν έχει ακόμα μυαλό.